Γεια σου, Μελίνα. Καλώς τους, ελάτε μέσα. Πολύ μ' άρεσε η ιδέα να φάμε εδώ σήμερα. Τι καλό μας μαγείρευσες, Μελίνα. Α, κριτικό φαγητό. Κουνέλι αυγολέμονο, ματίδια. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ακόμα, ελάτε μέσα. Καλά, πηγαίνετε μέσα εσείς, εγώ θα κάτσω εδώ με την ανιψιά μου να τα πούμε λίγο. Νομίζα τώρα που έχεις ένα δικό σου μωρό, δεν μ' αγαπάς πια. Αμα τι είναι αυτά που λες, εσύ θα είσαι πάντα η μεγάλη μου αδυναμία. Να σου πω, τι είναι αυτά που έμαθα, έχεις πρόβλημα στα μαθηματικά? Πλησιάζουν οι γιορτές και τώρα θα πάρουν τους βαθμούς μας. Και έχω πολύ άσχημο βαθμό εκεί. Δεν τα καταλαβαίνω, θείε. Και φοβάμαι τη μαμά και τον μπαμπά. Τι φοβάσαι δηλαδή? Πώς θα τους απογοητεύσω. Θα με μαλώσουν και θα πάψουν να μ' αγαπάνε. Σκέφτηκα να φύγω από το σπίτι, αλλά θα με διώξουν, έτσι κι αλλιώς. Όχι, αυτό δεν θα το ξαναπείς, ούτε για αστείο. Αν είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι. Η μαμά και ο μπαμπάς σε λατρεύουν. Δεν πρόκειται να σε μαλώσουν, ούτε να σε διώξουν. Μα έχουμε τρελαθεί τελείως. Όχι, δεν τους ξέρεις καλά. Πάντα με μαλώνω. Θεία, τι θα κάνω? Έχω πάθει πανικό. Λοιπόν, μην ακούω χαζά. Κάποιοι είναι καλοί στη γλώσσα, κάποιοι άλλοι είναι καλοί στα μαθηματικά. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορούσα καθόλου τη βιολογία. Ο καθένας μας έχει μοναδικές ικανότητες. Αυτό είναι που κάνει έναν άνθρωπο διαφορετικό, μοναδικό. Και όχι ο καλός ή ο κακός μαθητής. Λοιπόν, από σήμερα, αντί να ντρέπεσαι για αυτά που δεν μπορείς, θα καμαρώνεις για αυτά που μπορείς. Συνεννοηθήκαμε? Ναι, αλλά τώρα τι θα κάνω που δεν καταλαβαίνω τα μαθηματικά? Άστο αυτό. Από αύριο θα σου κάνω εγώ μάθημα και θα δεις τι ώρα που θα τα πας. Και στην τελική να σου πω κάτι, χεστήκαμε μα δεν πάρεις καλούς βαθμούς. Άκουσε εκεί να φύγει από το σπίτι. Αυτά τα κάνω μόνο οι ανόητοι. Έλα σου κάνω μια καλύτσα.